Αναστασίου Γεωργίου Χρήστου και Αγνώστου και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτών παν ποιμένη με επισιών δε και ακούσιων, όπως Κύριος ο Θεός τάξτε ψυχάς αυτών εν θα ειδή και εν απάβονται, τα λέει του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αδανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκώσω των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβρων καταργήσας και ζωήν το κόσμο των ρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και συγχώρησον τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων Σου, των εκτελεστέντων υπό τα στρατεύματα γερμανικής κατοχής πατριωτών, πρωτομαγιά του 1944, και τάξον αυτάς εν τόπο βοτεινό, εν τόπο κλοερών, τόπο αναψύξος εν θα πέδρα πάσα οδύν λήπτης εναγμός. Παναμάρτημα του παραθυσπαχθέν, εν λόγω έργου η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι ο κανένας που ζητήσει και αμαρτήσει, εσύ γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη και ο σύνης στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σήμερα στο χώρο στον οποίο συγκεντρωθήκαμε. Στις 27 Απριλίου του 1944, στο δρόμο Γηθίου Μολάων, σε ενέδρα του Ελλάς, σκοτώθηκε ο Γερμανός υποστράτηγος, διοικητής της 41ης Μεραρχίας Πεζικού, Φρανς Κέρχ. Μαζί του σκοτώθηκαν 3 από τους στρατιώτες που το συνόδευαν. Ως αντίπεινα, εκτελέστηκαν συνολικά 335 όμηροι σε όλη την Ελλάδα. Η Τρίπολη ήταν ένας από τους τόπους της Σίας, καθώς την Πρωτομαγιά οι δυνάμεις των Γερμανών και των συνεργαζόμενων με αυτούς ταγμάτων ασφαλείας εκτέλεσαν 40 πατριώτες στο χώρο αυτό, δηλαδή στο κημητήριο του Αγίου Αθανασίου Τρίπολης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εμβληματική μορφή της Τρυπολίτσας και της Μιχαλοπούλου. Για εμάς είναι ιδιαίτερη σημασία, διότι τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Προσκλητήριο νεκρών. Αναγνωστόπλος Γεώργιος. Παρόν. Βογόπλος Παναγιώτης. Παρόν. Γραμπάς Παναγιώτης. Παρόν. Γκέλης Αθανάσιος. Παρόν. Διαμαντόπλος Κωνσταντίνος. Παρόν. Δούσης Γεώργιος. Παρόν. Θεοδωρακόπλος Κωνσταντίνος. Παρόν. Καποθανάσης Κωνσταντίνος. Παρόν. Κατσαφάρας Παναγιώτης. Παρόν. Κουλούμπα Ελένη. Αρούσα. Κουτροδήμος Βασίλειος. Παρόν. Κωνσταντόπλος Γεώργιος. Παρόν. Λεχούρης Κωνσταντίνος. Παρόν. Μαθεόπλος Παναγιώτης. Παρόν. Μεϊντάνης Κωνσταντίνος. Παρόν. Μιχαλοπούλου Κέτη. Παρούσα. Μουλατσιό του Βάσιο. Παρούσα. Μπαγατέλας Αντώνιος. Παρόν. Μπέλια Γεωργία. Παρούσα. Μπιλιανέλης Γιάννης. Παρόν. Μυστριώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Ντόκολας Κωνσταντίνος. Παρόν. Παπαδόπλος Δημήτριος. Παρόν. Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Σμυρνιός Παναγιώτης. Παρόν. Σταθάς Κωνσταντίνος. Παρόν. Σταθόπλος Δημήτριος. Παρόν. Στασινόπλος Γιάννης. Παρόν. Σοφρονάς Νίκος. Παρόν. Ταβουλάρης Πέτρος. Παρόν. Τσαγκλής Κωνσταντίνος. Παρόν. Τσαγκλής Νίκος. Παρόν. Τσιλιαβαράκος Γιάννης. Παρόν. Φωτεινάκης Νίκος. Παρόν. Καμόδρακας Γιάννης. Παρόν. Κατζιμπαλάσης Εμμανουήλ. Παρόν. Χαρίτος Αναστάσιος. Παρόν. Χαρίτος Γεώργιος. Παρόν. Χριστοφιλόπλος Χρήστος. Παρόν. Άγνωστος. Παρόν. Αθάνατη. Αθάνατη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουμε και μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και αξίζουν συγχαρητήρια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Δήμο Τρίπολης. Απολωτρίωσαν τα κτήματα αυτά, τα οποία εδώ πέρα ανήκουν στην οικογένεια Μπασακιώτη, και θα γίνει το πάρκο των αγωνιστών. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε σε θέση να έχει γίνει το πάρκο και να τιμήσουμε τους ήρωες. Ήζα από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά.
και σαν πρώτα ανδριωμένη.